Θυμάμαι αυτά που μου έλεγε ο παππούς. Αυτό το χωράφι είναι το μέλλον σου. Όσα του δίνεις, αλλά τόσα σου επιστρέφει. Βες αυτό, το Σλαβόλ. Λοιπόν, με αυτό ψεκάζεις μετά τη σπορά για καλύτερη ανάπτυξη και μεγαλύτερη παραγωγή. Ευχαριστώ παππού για τις συμβουλές σου. Για διαφυλικούς ψεκασμούς σε όλες τις μεγάλες καλλιέργειες, τα κυπευτικά και λουλούδια, Σλαβόλ, η συνταγή για μεγαλύτερες αποδόσεις. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο αναλυτικό δελτίο για το καιρό από το ένα Channel. Μετά το άστατο Σαββατοκύριακο, μια μικρή βελτίωση θα υπάρξει τη Δευτέρα, καθώς οι άνεμοι θα αλλάξουν και από βοριάδες θα γίνουν νοτιάδες και θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία και ίσως σταματήσουν και λίγο οι βροχές. Ας δούμε το καιρό αναλυτικά. Στην Αλεξανδρούπολη, ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα, 9 με 13 βαθμούς η θερμοκρασία, 11 με 15 στη Σαμοθράκη και εδώ ηλιοφάνεια με κάποια σύννεφα, 5 έως 15 στη Καβάλα, σύννεφα με ανοίγματα με ήλιο σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στα βορειότερα τμήματα θα έχουμε βροχές και στις κορφές των βουνών ίσως και κάποιες νυφάδες ακόμα. Από 4 έως 16 βαθμούς και στη Δράμα και εδώ ηλιοφάνεια με κάποια σύννεφα, 7 με 13 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια με αραιή συννεφιά. Η άνεμη δυτική, κοντά στη Χαλκιδική, 3 με 4 εποφόρ. 3 με 5 εποφόρ νότιο-δυτική, κοντά στο Θρακικό Πέλαγος και 3 με 5 εποφόρ ανάμεσα στη Λίμνο και στη Σαμοθράκη. Στις αγροτικές περιοχές τώρα που μας ενδιαφέρουν. Στη Μαρόνια, συννεφιά, ένα μικρό βοριαδάκι έως 3 εποφόρ, έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία. Συννεφιά και στη Μίκη, και εδώ ένα μικρό βοριαδάκι, από 5 έως 13 βαθμούς η θερμοκρασία. Από 6 έως 11 στην Ορεστιάδα, βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 2 με 3 εποφόρ, και εδώ θα υπάρξει συννεφιά. Πιο χαλαρή συννεφιά στην Χρυσούπολη, με περισσότερα ανοίγματα με ήλιο. Νότια άνεμη 2 με 3 εποφόρ, 7 έως 14 βαθμούς η θερμοκρασία. Παρόμοιος ο καιρός και την Τρίτη, αν και από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε να αρχίσει να βρέχει πάλι. Αναλυτικά όμως για το καιρό της Τρίτης θα μιλήσουμε στο αυριανό μας δελτίο. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, σύννεφα με ανοίγματα με ήλιο στη Βόρεια Ελλάδα, 6 με 14 βαθμούς η θερμοκρασία. Περισσότερα σύννεφα στη Στερεά Ελλάδα, έως 16 βαθμούς η θερμοκρασία, έως 18 στη Κρήτη με συννεφιά και στο νότιο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι, νότιο-δυτικοί, 3 με 4 εποφόρ στο Ιόνιο Πέλαγος, 3 με 4 εποφόρ δυτική άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο, 3 με 4 εποφόρ δυτική άνεμοι στο Κεντρικό και Ανατολικό Αιγαίο. Στο σημείο αυτό θα δούμε, όπως κάνουμε κάθε βράδυ, τις οδηγίες που δίνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τους αγρότες. Εχθροί κουνουπιδιού, αφίδες, καλλιεργητικά μέτρα, καταστροφή των υπολοιμάτων της καλλιέργειας αμέσως μετά τη συγκομιδή και απομάκρυση ή καταπολέμηση αυτοφυών φυτών ξενιστών, κυρίως σταυρανθών, γύρω από τα όρια του χωραφιού. Οι προσβολές στα λάχανα Βρυξελών είναι δυνατόν να ξεκινήσουν στο σπορείο. Γι' αυτό θα πρέπει να εξασφαλίζονται καθαρά φυτά για μεταφύτευση. Η απομάκρυση και η καταστροφή των προσβεβλημένων φυτών από το χωράφι είναι αποτελεσματική στα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Τα προβλήματα με την αφίδα έχουν τη τάση να επανεμφανίζονται στα ίδια χωράφια. Συστήνεται η μακροπρόθεσμη εναλλαγή καλλιεργιών, παρακολούθηση πληθυσμού και χημική καταπολέμηση. Έλεγχος του χωραφιού για την αφίδα του λάχανου τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα. Έλεγχος κατά προτεραιότητα στα όρια του χωραφιού και στις πλευρές που συνορεύουν με άλλα σταυρανθή, όπου τείνουν να εμφανίζονται πρώτα οι αφίδες. Εάν δεν υπάρχουν αφίδες εκεί, ίσως να μην χρειαστεί δειγματοληψία. Η δειγματοληψία θα πρέπει να γίνεται σε πεδίο ζιγ-ζακ και σε κάθε τεταρτημόριο του χωραφιού, καθώς οι πληθυσμοί των αφίδων είναι συχνά κατακυλίδες. Χαμηλή έως μέτρια υψηλή πληθυσμοί είναι ανεκτή σε μεγάλα φυτά, επειδή παραμένουν κυρίως σε παλαιότερα μη εμπορεύσιμα φύλλα. Αυτός θα είναι ο καιρός για αύριο Δευτέρα, κυρίες και κύριοι. Για περισσότερες πληροφορίες για το καιρό και όχι μόνο, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.enanews.gr. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ και καλή σας εβδομάδα. Ρε Πέτρο, να σε ρωτήσω κάτι. Το Σλαβό Λες το χρησιμοποιείς? Εγώ, φίλε μου, το Σλαβό Λες το χρησιμοποιώ στα πάντα. Και στο καλαμπόκι και στο στάρι και στον ηλίανθο και στη σόγια. Η γυναίκα μου το χρησιμοποιεί και στα κυπευτικά και στα λουλούδια. Και πώς το χρησιμοποιείς? Απλά. Ψεκάζεις το σπόρο, τον στεγνώνεις και σπέρνεις. Τα φυτά κάνουν γερή ρίζα. Μεγαλύτερο φύλλο, ξεκινάνε καλύτερα και δίνουν καλύτερη παραγωγή. Το κοιτάς και αυτό μεγαλώνει. Έλα να σου δείξω.
Σλαβό Λες. Φυτρώνει γρήγορα και δίνει μεγάλη παραγωγή. Agro-Unic.